Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε κοντά όχι απλά στο κλείσιμο της αξιολόγησης, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι μία απλή αξιολόγηση η δεύτερη αξιολόγηση σαν όλες τις άλλες, αλλά βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μία, όπως το λένε, global agreement, global solution, δηλαδή μία ολιστική συμφωνία, ολιστική λύση που δεν περιλαμβάνει μονάχα την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, δηλαδή των υποχρεώσεων της ελληνικής πλευράς έτσι όπως αυτές είχαν καθοριστεί για τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, αλλά αφορά και την μετά το πρόγραμμα περίοδο, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο διάστημα, την δεκαετία μετά το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι αφορά την απαραίτητη απομείωση χρέους για να γίνει το χρέος της Ελλάδας ξανά βιώσιμο και η πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές χρήματος να είναι απρόσκοπτη, να μην χρειάζεται δηλαδή στήριξη από τον επίσημο τομέα, και ταυτόχρονα αφορά και την είσοδο της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που σημαίνει δηλαδή το σήμα εκείνο προς τις αγορές να επανεμπιστευθούν την ελληνική οικονομία. Εγώ λοιπόν είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι είμαστε περισσότερο από ποτέ κοντά στην ολοκλήρωση, όχι απλά επαναλαμβάνω, μιας αξιολόγησης, αλλά μιας ολιστικής συμφωνίας, ολικής συμφωνίας που θα δώσει μια νέα δυναμική, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας πολυετούς κρίσης για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ταυτόχρονα. Με ρωτήσατε αν κάποιες χώρες θα επιμείνουν στο να θέτουν προβλήματα και να θέτουν αντιρρήσεις, μάλλον για να το πιο κομψά, να το πω κομψά. Πιστεύω ότι έχει γίνει πια σε όλους κατανοητό ότι μία ολιστική συμφωνία για την Ελλάδα και η έξοδος Ελλάδας από την κρίση είναι, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, win-win. Είναι δηλαδή εποφελές όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλους. Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της, ταυτόχρονα έχει καταφέρει να δείξει σημάδια ανάκαμψης αλλά και σοβαρότητας. Έχει επίσης πολύ ισχυρούς και σημαντικούς συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες για τη στήριξη προς την γαλλική κυβέρνηση και νομίζω ότι πλέον σε αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις δεν θα είναι απελπιστικά μόνος ο κύριος Σαπέν. Θα είναι και άλλοι συναδελφοί του που θα στηρίζουν αυτές τις απόψεις.